Πώς θα χαρακτηρίζαμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση με τον κορονοϊό στη χώρα μας? Έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρηση της επιδημίας το μήνα Αύγουστο και ιδίως από τα μέσα Αυγούστου και μετά. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα εξελίσσεται, ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί εφόσον αποδώσουν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Σε πόσο διάστημα ίσως σταθεροποιηθεί? Θα περιμένουμε μέχρι τέλος του μηνός. Τότε περιμένουμε να έχουμε την επίδραση των μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί από την πολιτεία από τα αρχή Αυγούστου και μετά. Εννοείται με το κλείσιμο και τις απαγορέψεις των πανηγυριών, τις λιτανίες, το κλείσιμο μετά τις 12 η ώρα το βράδυ, αυτά εννοείται? Είναι αυτά μεταξύ άλλων πολύ άρθρα μέτρα, μεταδίδεται ανακοινώσεις, κάθε εβδομάδα βγαίνουν νέα μέτρα, επομένως όλα αυτά τα μέτρα περιμένουμε αρθριστικά να δράσουν και να σταθεροποιούν την κατάσταση. Οπότε περίπου στο τέλος του μήνα θα περιμένουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να εκτραπεί ακόμα περισσότερη κατάσταση με άξιστο προσπάθων, οπότε εκεί πέρα θα είναι μια άλλη εικόνα. Εχθές με τα 269 κρούσματα, πραγματικά πώς θεωρείτε ότι θα το ξεπεράσουμε τους αριθμούς αυτούς? Κοιτάξτε, χθες είχαμε τα 260, προχθές είχαμε πολύ λιγότερα, είχαμε 150 προχθές, δηλαδή υπάρχει αυτή η διακύμανση η οποία ακόμα δεν μας δίνει και μια σαφή τάση της επιδημίας. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγα και ακόμα να δούμε ακριβώς πώς τίνει να εξελιχθεί η επιδημία. Δηλαδή ακόμα αυτή τη στιγμή δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν έχουμε αναδυτική τάση συνεχή ή το πάμε προς ένα πλατό. Αυτό το δούμε, ξαναλέω, θα έχουμε πιει υλικό ένα μέχρι τέλος του Αυγούστου. Εδώ κάθε μέρα τα εξελογούμε διαφορετικά. Σωστά. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Σίψα. Θεωρείτε ότι ο Σεπτέμβριος, όπου ταυτόχρονα θα έχουμε και τουρισμό και το άνοιγμα των σχολείων, ίσως επιβαρύνει το όλο φορτίο, αν δεν έχουμε προλάβει τη σταθεροποίηση? Ασφαλώς. Το φθινόπωρο θα μπορεί να γίνει πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα. Γιατί έχουμε πολλούς παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την επιδημία, όπως είναι ότι υπάρχει ακόμα τουρισμός, έστω και μικρός, ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, ότι η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και ο κόσμος θα επιστρέφει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και γι' αυτό ίσως αυτή τη στιγμή τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να όλοι δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ευρωπαϊκή τήρηση των τριών τεσσάρων κανόνων ασφαλείας που όλοι γνωρίζουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικός ο αριθμός των νοσηλευομένων? Είναι και των νοσηλευομένων και των διασωληνωμένων, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ανησυχητικός με την έννοια ότι τα περισσότερα κρούσματα είναι νέοι άνθρωποι, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν νοσούν βαρέως όπως οι ηλικιωμένοι. Το πρόβλημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση των κρουσμάτων ακόμα και στους νέους ανθρώπους, κάποια στιγμή θα φτάσουν και στους ηλικιωμένους και στους ασθενείς ομάδες. Οπότε το δούμε και αύξηση των διασωληνώσεων και των νοσηλείων. Επομένως, υπάρχει μια αυξητική τάση νοσηλείας, όχι τόσο μεγάλη αυξητική τάση διασωληνώσεις, αλλά πρέπει να δράσουμε τώρα για να μην αρχίζει να επιβαρύνει το σύστημα. Ναι, γιατί και σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη πάλι σε ένα γεροκομείο βρέθηκαν κοντά στα 15 με 20 κρούσματα σε ηλικιωμένους. Αυτό είναι ο μεγάλος μας φόβος, είναι οι κλειστές δομές που είναι τα γεροκομεία, που είναι οι καταβλισμοί, που είναι οι δομές των προσφύγων. Ακόμη και τα νοσοκομεία, όλα αυτά είναι σημεία στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγάλη συρροή κρουσμάτων. Και ακριβώς είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Σίψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.